Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, έτη πολλά και πανεφρόσινα για τη μεγάλη και δεσποτική εορτή της γεννήσεως του Χριστού μας, Χριστός ετέχθη, αυτός θα είναι ο χαιρετισμός μας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου, όπου τότε αποδίδεται αυτή η μεγάλη εορτή, η Μητρόπολης Πασών των Εορτών, όπως την ονομάζει ο Θείος και Ιερός Χρυσόστομος. Χριστός ετέχθη λοιπόν, μαρτυρούμε και εμείς την γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού, κηρύσουμε Ιησού Χριστό, γεννηθέντα εκ της Παρθένου Μαρίας, σταυρωθέντα και αναστάντα εκ νεκρών. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μελετήσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής μετά την Χριστού γέννηση. Είναι στο κατά Ματθαίον Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, στίχοι 13 έως 23. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 2, στίχοι 13 έως 23. Πρώτα θα διαβάσουμε το πρωτότυπο κείμενο, όπως το έγραψε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και στη συνέχεια θα διαβάσουμε την ερμηνεία και θα πούμε και δύο σύντομα λόγια επάνω στην περικοπή. «Αναχωρισάντων των μάγων, ιδού ο άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρτο Ιωσήφ λέγον, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, και ίσθη εκεί έωσαν ύποση, με λιγάρ Ηρώδης ζητήν το παιδίον και απολέσε αυτό, ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, και είναι εκεί έως της τελευτής Ηρώδου, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντος, «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Τότε Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέχθη υπό τον μάγον, εθυμώ θηλίαν, και αποστήλας ανήλε πάντα στους πέδας τους εν Βιθλεέμ, και εν πάση της ορίης αυτής, από διετούς και κατωτέρω, κατά των χρόνων όν κρύβωσε παρά των μάγων. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, «Φωνή εν Ραμά οικούσθη, θρήνος και κλαφθμός και οδυρμός πολλής, Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, και ούκ ήθελε παρακληθήνε ότι ούκ εισήν. Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου κατόναρ, φαίνεται το Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ. Τεθνίκα σιγάρ εις ζητούντες την ψυχήν του παιδίου, ο δε εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ. Ακούσας δε ότι αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη εκεί απελθύν. Χρηματιστής δε κατόναρ, ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας και ελθόν κατόκισεν εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσετε». Ας έρθουμε τώρα και στην ερμηνεία. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, να, ένας άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται σε όνειρο του Ιωσήφ λέγοντας, «Σήκω από τον ύπνο και πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φεύγε στην Αίγυπτο και να μείνεις εκεί έως ότου σου πω, γιατί πρόκειται ο Ηρώδης να ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Και αυτός σηκώθηκε και πήρε το παιδί και την μητέρα του τη νύχτα και αναχώρησε στην Αίγυπτο και έμεινε εκεί μέχρι τον θάνατο του Ηρώδη, για να επαληθευτεί ό,τι είπε ο προφήτης με το Πνεύμα του Θεού, που είπε «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου». Τότε ο Ηρώδης, όταν είδε ότι οι μάγοι τον ξεγέλασαν, θύμωσε πάρα πολύ και αφού έστειλε στρατιώτες, σκότωσε όλα τα παιδιά στην Βιθλεέμ και σε όλα τα περίχωρα μέσα στα σύνορά της, από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Τότε επαληθεύτηκε ό,τι είπε ο προφήτης Ιερεμίας λέγοντας, «Φωνή ακούστηκε στην Ραμά». Η Ραμά είναι χωριό της φυλής του Βενιαμίν.
θρήνος και κλάματα και οδυρμία μέτρητη, και η Ραχήλ, η σύζυγος του Ιακώβ που ήταν θαμένη εκεί, κλαίει τα παιδάκια της και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, γιατί δεν υπάρχουν πια στην ζωή. Σαφώς εννοεί δεν υπάρχουν στη ζωή την επίγεια, γιατί τα Άγια Νύπη αυτά σφαγιάστηκαν και έγιναν οι πρώτοι μάρτυρες του Χριστού. Όταν πέθανε όμως ο Ηρώδης, να, παρουσιάζεται στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο ένας άγγελος Κυρίου λέγοντας «Σήκω από τον ύπνο και πάρε το παιδί σου και την μητέρα του και προχώρα στην γη του Ισραήλ, την Παλαιστίνη, γιατί πέθαναν αυτοί που ζητούσαν τη ζωή του παιδιού». Και αυτός σηκώθηκε και πήρε το παιδί και την μητέρα του και ήρθε στη χώρα του Ισραήλ. Και όταν άκουσε ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει στην Ιουδαία, στη θέση του Ηρώδη του πατέρα του, φοβήθηκε να πάει εκεί. Και πληροφορημένος σε όνειρο από το Θεό, έφυγε προς τα μέρη της Γαλιλαίας. Και αφού έφτασε, κατοίκησε σε μία πόλη που λεγόταν Ναζαρέτ, για να επαληθευτεί ό,τι υπόθηκε από τους προφήτες, ότι ο Χριστός θα ονομαστεί Ναζωραίος. Θα ονομαστεί περιπαικτικά Ναζωραίος, διότι η Ναζαρέτ ήταν μία φτωχή και ασήμαντη πόλη. Γι' αυτό λοιπόν και όταν άκουσαν για την διδασκαλία και τα έργα του οι Φαρισαίοι και έμαθαν την καταγωγή του, ότι κατάγεται δηλαδή από τη Ναζαρέτ, διερωτούνταν μεταξύ τους ότι από τη Ναζαρέτ τι καλό μπορεί να βγει. Κι όμως από τη Ναζαρέτ βγήκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα πούμε τώρα 2-3 λόγια για να κατανοήσουμε καλύτερα την ευαγγελική αυτή περικοπή. Οι τρεις μάγοι, Γασπάρ, Βαλτάσαρ και Μελχιόρ, ξεκίνησαν ένα μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι από την πατρίδα τους στην Περσία για να πάνε να προσκυνήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτοί οι τρεις μάγοι ήταν ειδωλολάτρες. Λάτρευαν τα άστρα και τον ήλιο. Γι' αυτό και το απολυτίκιο της γεννήσεως του Χριστού λέει μέσα ότι «Οι της άστρης λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο σε προσκυνήν τον ήλιον της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψους ανατολήν Κύριε δόξαση». Αυτοί δηλαδή οι αστρονόμοι, οι τρεις μάγοι της Περσίας που λάτρευαν τα άστρα και τον ήλιο, διδάχθηκαν από το αστέρι, το άστρο της Βιθλεέμ, και διδάχθηκαν να προσκυνούν τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Οι μάγοι είδαν το αστέρι της Βιθλεέμ, το λαμπρό αστέρι, και κατάλαβαν ότι γεννήθηκε ο Υιός του Θεού. Πώς όμως οι μάγοι το ήξεραν αυτό? Θα δούμε τώρα το ιστορικό. Στα χρόνια του προφήτου Μωυσέως, υπήρχε ο μάντης Βαλαάμ, ο οποίος κατοικούσε στην Περσία, την πατρίδα των τριών μάγων δηλαδή. Και ενώ μάντευε και προέλεγε άλλα πολλά με τη δύναμη του σατανά, μεταξύ αυτών είπε και ένα σωστό, ότι θα ανατείλει το αστέρι από το γένος του Ιακώβ και θα συντρίψει τους αρχηγούς του Μωάβ. Αριθμοί, κεφάλαιο 24, στίχος 17. Την προφητεία αυτή την ήξεραν οι Πέρσες και μετεδίδετο από γενεά σε γενεά, και οι μάντης και οι μάγοι της Περσίας την δίδασκαν και στους βασιλείς τους, και γι' αυτό λοιπόν παρατηρούσαν τα άστρα για να δουν τις κινήσεις που κάνουν. Οι τρεις μάγοι λοιπόν της Περσίας, οι αστρονόμοι της Περσίας, βλέποντας ότι το αστέρι που φάνηκε δεν κάνει τη συνηθισμένη κίνηση από την Ανατολή προς τη Δύση όπως κάνουν όλα τα άστρα, αλλά αυτό το άστρο πήγαινε από την Άρκτο στη Μεσημβρία, έκανε αντίθετη κίνηση δηλαδή, και προβληματίστηκαν, και τότε κατάλαβαν ότι αυτό το άστρο που ήταν πιο φωτεινό από τα άλλα άστρα του ουρανού, ότι δηλώνει την γέννηση του μεγάλου βασιλέως. Ακολούθησαν λοιπόν τον αστέρα για πάρα πολύ καιρό, περίπου στα 2 χρόνια διήρκησε αυτή η πορεία, διότι τότε τα μέσα μεταφοράς δεν ήταν προηγμένα όπως είναι σήμερα, με τις καμήλες και οδοιπόροι. «Μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσι», όπως λέει και το κοντάκιο. Και έφτασαν λοιπόν στην Ιερουσαλήμ. Γιατί πήγαν στην Ιερουσαλήμ? Διότι εκεί ήταν η πόλη των προφητών, η πόλη του Θεού,
η πόλις των θαυμάτων και ήταν λογικό και επόμενο ο Χριστός, σύμφωνα με την κοινή λογική, να έχει γεννηθεί στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ. Όμως ο Χριστός είχε γεννηθεί στην Βηθλεέμ, όπως είχαν προφητεύσει οι προφήτες. Έφτασαν λοιπόν στην Ιερουσαλήμ οι τρεις μάγοι και απευθύνθηκαν στον Ηρώδη, στο παλάτι του Ηρώδη. Ήξεραν ότι θα γεννηθεί ένας βασιλιάς και πού αλλού θα πήγαιναν παρά στο βασιλικό ανάκτορο. Ρώτησαν λοιπόν τον Ηρώδη πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, πού είναι δηλαδή ο νεογέννητος βασιλεύς των Ιουδαίων. Ο Ηρώδης μόλις το άκουσε αυτό ταράχθηκε και μάζεψε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς και φαρισαίους των Ιουδαίων και ρωτούσε να μάθει πού είναι γραμμένο στη γραφή ότι θα γεννηθεί ο Χριστός. Και αυτοί λοιπόν του είπαν ότι θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Και μετά κάλεσε κρυφά τους μάγους. Λάθρα, λέει το Ευαγγέλιο, λάθρα, κρυφά τους κάλεσε τους μάγους. Γιατί ήθελε να επιτελέσει διαβολικό έργο και δεν ήθελε ο ασεβής να τον αντιληφθούν και οι άλλοι. Είπε λοιπόν στους μάγους, πηγαίνετε και εξετάστε καλά για το παιδί και όταν το βρείτε, πείτε το και σε μένα για να έρθω να το προσκυνήσω. Αυτό λοιπόν ο δόλιος Ηρώδης το είπε με δόλο, με πονηριά, για να μάθει πού βρίσκεται ο Χριστός και να στείλει στρατιώτες να τον σκοτώσουν, γιατί φοβόταν ότι θα χάσει τη θέση του, θα χάσει την εξουσία του και δεν ήθελε να του την πάρει ένα νεογέννητο βρέφος. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι όταν οι μάγοι έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, γιατί εκεί τους οδηγούσε το αστέρι, όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα το αστέρι εξαφανίστηκε, δεν το έβλεπαν πια και αυτοί θεώρησαν ότι ο νεογέννητος βασιλεύς θα βρίσκεται μέσα στα ανάκτορα, γι' αυτό και πήγαν εκεί. Όταν έφυγαν από τα ανάκτορα του Ηρώδη και ξεκίνησαν να ψάχνουν το Χριστό για να τον προσκυνήσουν, τότε ξανά φανερώθηκε το άστρο της Βηθλεέμ και τους οδήγησε στο σπίτι όπου ήταν ο Χριστός με την Υπεραγία Θεοτόκο και τον προστάτη τους τον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Η προσκύνηση των μάγων έγινε 2 χρόνια μετά την γέννηση, λένε οι πατέρες. 2 χρόνια μετά και έγινε σε σπίτι. Βέβαια η Εκκλησία μας την προσκύνηση των μάγων την εορτάζει στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων, διότι η Εκκλησία μας τα βλέπει όλα ως παρόντα. Δεν έχει σημασία δηλαδή η ακριβή ημερομηνία της προσκύνησης των μάγων, αλλά σημασία έχει ότι τρεις εθνικοί, τρεις ειδωλολάτρες, τρεις βασιλείς, αστρονόμοι και σοφοί της Περσίας, ήρθαν και προσκύνησαν τον Χριστό και διδάχθηκαν το φως της θεογνωσίας. Βρήκαν τον Χριστό λοιπόν στο σπίτι, εκεί πέρα με την μητέρα του και τον Ιωσήφ τον Μνήστορα, τον προστάτη τους, και έπεσαν και τον προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και προσέφεραν δώρα, χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Χρυσό διότι ο Χριστός είναι βασιλεύς και κυρίαρχος του σύμπαντος, Κύριος και εξουσιαστής του σύμπαντος κόσμου, λιβάνι γιατί είναι Θεός και το λιβάνι αρμόζει στο Θεό, όπως και το χρυσάφι, έτσι το χρυσάφι αρμόζει στο βασιλιά. Το λιβάνι αρμόζει στον Θεό και τη Σμύρνα του την προσέφεραν διότι εκτός από τέλειος Θεός ήταν και τέλειος άνθρωπος, όμοιος σε όλα με εμάς, εκτός από την αμαρτία και τα πάθη. Και ως θνητός άνθρωπος λοιπόν θα γευόταν σωματικό σταυρικό θάνατο. Και τη Σμύρνα του την προσέφεραν για την ετοιμασία για την τριήμερη ταφή του, διότι οι Ιουδαίοι και γενικά οι λαοί της Ανατολής τους νεκρούς τους τους άλυφαν με Σμύρνα πριν τον ενταφιασμό. Και η Σμύρνη ήταν ένα πάρα πολύ ακριβό, πολύτιμο και πολύ αρωματικό φυτό, σαν μύρο δηλαδή ήταν. Ο Ηρώδης εντωμεταξύ ήταν στο παλάτι του και περίμενε πότε θα επιστρέψουν οι μάγοι και μηχανευόταν τον τρόπο με τον οποίο θα έβγαζε το νεογέννητο βρέφος από τη μέση. Άγγελος Κυρίου όμως φανερώθηκε στους μάγους, φανερώθηκε σε όνειρο και τους είπε να μην πάνε στον Ηρώδη, να μην του πουν τίποτα διότι ο Ηρώδης θέλει να σκοτώσει τον νεογέννητο Χριστό.
Έτσι λοιπόν οι μάγοι αναχώρησαν για την Περσία, την πατρίδα τους, χωρίς να πούν στον ασεβή Ηρώδη τίποτε. Ο Ηρώδης, βλέποντας ότι ενεπέχθηκε από τους μάγους, έστειλε στρατιώτες στη Βηθλεέμ και εφώνευσε όλα τα βρέφη από 2 ετών και κάτω. Τους έστειλε τους στρατιώτες στη Βηθλεέμ, διότι εκεί του είχαν πει οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι είναι προφητευμένο ότι θα γεννηθεί ο Χριστός. Και επειδή δεν ήξερε ο Ηρώδης την ακριβή ημερομηνία της γεννήσεως του Χριστού, ήξερε όμως ότι γεννήθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια, κατά των χρόνων λέει όνει κρύβωσε παρά των μάγων, εξακρύβωσε από τους μάγους το χρόνο που γεννήθηκε ο Χριστός και ήταν 2 χρόνια πριν. Και γι' αυτό έστειλε στρατιώτες να φωνεύσουν τα βρέφη από 2 ετών και κάτω και στην Βηθλεέμ, στην πόλη της Βηθλεέμ, αλλά και στα περίχωρα, διότι δεν ήξερε πού ακριβώς κρυβόταν ο Χριστός. Τη νύχτα άγγελος Κυρίου φανερώθηκε στον Ιωσήφ και του είπε «Εγερθείς, τον επρόσταξε, σήκω αμέσως, σήκω τώρα, πάρε το παιδί και την μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο, διότι ο Ηρώδης ψάχνει να βρει το παιδί να το σκοτώσει». Και ο Ιωσήφ έκανε υπακοή σε αυτά που του είπε ο άγγελος. Να πούμε στο σημείο αυτό, είναι άξιο να το ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρετε, το πώς γλίτωσε ο Τίμιος Πρόδρομος από τη σφαγή των νηπίων. Ο Τίμιος Πρόδρομος, ως γνωστόν, με τον Χριστό μας είχε 6 μήνες διαφορά. Άγγελος Κυρίου φανερώθηκε στην Ελισάβετ, τη μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, και της είπε να πάρει το μικρό Ιωάννη και να φύγει στην έρημο για να σωθεί, διότι ο Ηρώδης έχει εξαπολύσει μεγάλη σφαγή. Έτρεξε λοιπόν η Ελισάβετ, γιατί ήταν και μεγάλη σε ηλικία, ήταν γερόντισα, έτρεξε και πήγε στην έρημο. Εκεί στην έρημο όμως την πλησίαζε ένας στρατιώτης, τον έβλεπε να έρχεται και έκανε προσευχή και είπε «Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να σωθώ εγώ και το παιδί μου». Και τότε, ό του θαύματος, εκεί πέρα κοντά ήταν ένας βράχος και σκίστηκε ο βράχος και μπήκε μέσα η Ελισάβετ, κρύφτηκε και δεν την είδαν οι στρατιώτες και έτσι γλίτωσε από τη σφαγή ο Τίμιος Πρόδρομος. Ήξερε ο Ηρώδης ότι η Ελισάβετ και ο σύζυγός της, ο Ζαχαρίας, είχαν παιδί. Εφόσον λοιπόν δεν βρήκαν την Ελισάβετ, έψαξαν και βρήκαν τον πατέρα, τον Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας ήταν ιερεύς του Θεού και που ήταν στο θυσιαστήριο, στο ναό του Θεού, στην Ιερουσαλήμ. Τον ρωτούσαν λοιπόν «Πες μας πού κρύβεται ο γιος σου». Και επειδή ο Ζαχαρίας δεν τους είπε και δεν ήξερε στην ουσία που είναι ο γιος του, τον σκότωσαν μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου, όπως λέει και ο Κύριος στα φοβερά ουέ, «Αλλή μονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, θα σας ζητηθεί το αίμα από τον Άβελ το δίκαιο μέχρι τον Ζαχαρία, τον ιό του Βαραχίου, τον οποίον εσείς οι Ιουδαίοι τον σκοτώσατε, τον φωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου». «Εσείς», είπε, «οι Ιουδαίοι τον σκοτώσατε». Και πράγματι ο Ηρώδης ήταν Ιουδαίος ως προς την καταγωγή, αλλά είχε προσκυνήσει τον Κέσαρα της Ρώμης. Ήταν, θα λέγαμε, υποχείριο του Κέσαρα της Ρώμης. Και ο Ιωσήφ μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και το βρέφος τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά μαζί τους ήταν και ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, όπως λέγεται, ο αδερφός του Χριστού. Ο γιος του Ιωσήφ από τον πρώτο γάμο που είχε ήταν μαζί. Οι 4 τους έφυγαν στην Αίγυπτο, ο Ιάκωβος, η Παναγιά μας με τον Χριστό και ο Ιωσήφ, ο προστάτης τους. Ο Ιωσήφ, όπως ξέρετε, είχε και πρώτη γυναίκα, η οποία είχε πεθάνει και είχε και άλλα παιδιά. Και ένα από τα παιδιά του Ιωσήφ ήταν ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Με τη Θεοτόκο ο Ιωσήφ δεν είχε ουδεμία σχέση. Ήταν σαν πατέρας της, προστάτης της, επιμελητής, βοηθός, διάκονος του μυστηρίου. Στα μάτια του κόσμου φαινόταν σαν πατέρας, αλλά δεν ήταν πατέρας του Χριστού. Ήταν προστάτης της Θεοτόκου και του βρέφους. Και επειδή ήταν δίκαιος και σόφρον ο Ιωσήφ, γι' αυτό και ο Θεός εμπιστεύθηκε την φροντίδα της Παρθένου και του Ιού του στον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Γι' αυτό το λόγο
γιορτάζει ο Ιωσήφ ο Μνίστορ και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. Αλλά γιορτάζει, εκτός από τον Ιωσήφ τον Μνίστορα και τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο, εορτάζει και ο προφητάνακτας Δαβίδ, γιατί στην πόλη του γεννήθηκε ο Χριστός. Και είχε προφητεύσει και ο Δαβίδ για τη ζωή του Χριστού, τη γέννησή του, και είχε γράψει τους περίφημους ψαλμούς, ψαλμοί της μετανοίας, γιατί ο Δαβίδ, όπως ξέρετε, έπεσε σε διπλό αμάρτημα, σε μοιχεία και φόνο, αλλά όμως μετενόησε, ο Θεός δέχθηκε τη μετάνοιά του και τον συγχώρησε. Και να πούμε και αυτό, ότι το αστέρι που έβλεπαν οι μάγοι δεν ήταν φυσικό αστέρι, αλλά ήταν άγγελος του Κυρίου, γιατί οι μάγοι, σαν ειδωλολάτρες που ήσαν, δεν μπορούσαν να δουν άγγελο, γι' αυτό και φανερώθηκε άγγελος του Θεού με τη μορφή αστέρος. Αυτό λοιπόν να το ξέρετε, ότι οι μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό μετά από 2 χρόνια από την γέννησή του, και η προσκύνηση έγινε σε σπίτι, όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο Χριστός μας γεννήθηκε, την 8η ημέρα έγινε η περιτομή και η ονοματοδοσία, την 40η ημέρα από τη γέννησή του έχουμε την υπαπαντή, συμπληρώθηκαν δηλαδή οι 40 ημέρες που απαιτούνταν για τον σαραντισμό και τον καθαρισμό της Παρθένου, και μετά από 2 χρόνια έτσι έγινε η προσκύνηση των μάγων. Έφυγαν οι μάγοι, όπως είπαμε, ο Ηρώδης διέταξε τη σφαγή των νηπίων και ο Χριστός μας έφευγε κυνηγημένος στην Αίγυπτο. Και αυτό για να επαληθευθεί η προφητεία «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου». Και ο Χριστός πήγε στην Αίγυπτο για να συντρίψει και τα είδωλα που ήσαν εκεί. Η Αίγυπτος και η Βαβυλώνα ήταν οι πιο αμαρτωλές πόλεις εκείνης της εποχής. Η Αίγυπτος αγιάστηκε όταν πήγε ο Χριστός εκεί πέρα, και η Βαβυλώνα αγιάστηκε όταν πήγαν εκεί οι 3 μάγοι και μετέφεραν το μήνυμα της γεννήσεως του Χριστού. Στην Αίγυπτο ο Χριστός συνέτριψε όλα τα είδωλα που υπήρχαν εκεί. Όταν έμπαινε ο Χριστός στην Αίγυπτο, τα ειδωλολατρικά αγάλματα έπεφταν κάτω και γκρεμιζόντουσαν. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η σύλληψη του Χριστού έγινε ανιδόνος, δηλαδή έγινε χωρίς σαρκική ειδονή και απόλαυση, και η Θεοτόκος γέννησε χωρίς πόνο, ανωδύνος. Συνέλαβε το Χριστό ανιδόνος και έτεκε ανωδύνος. Ο πόνος των γυναικών κατά την γένα είναι αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος. Η Θεοτόκος, ως άνθρωπος που ήταν, φυσικά και είχε το προπατορικό αμάρτημα, αλλά όμως καθαρίστηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού. Συνεπώς, όταν γέννησε το Χριστό μας, δεν το είχε. Σαφώς και η Θεοτόκος ως άνθρωπος ήταν πεντακάθαρη, πανακύρατη, αλλά όμως, επειδή ήταν άνθρωπος η Παναγιά μας, έφερε το προπατορικό αμάρτημα, αυτήν την κοιλίδα που φέρουμε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά όμως καθαρίστηκε την ώρα του Ευαγγελισμού. Ο Χριστός μας, παρότι ήταν και τέλειος άνθρωπος, δεν έφερε το προπατορικό αμάρτημα, διότι ήταν Υιός του Θεού. Αυτό προσέξτε το, το δόγμα που λένε της άσπηλης σύλληψης της Θεοτόκου είναι παπικό. Δεν ισχύει αυτό. Και την ώρα της γέννησης, ο Ιωσήφ δεν ήταν παρόν στη γέννηση. Αυτό συνέβη διότι ο Ιωσήφ δεν είχε καμία σχέση με την Παναγία και συνεπώς δεν ήταν ο Χριστός γιος του. Οπότε η Θεοτόκος γέννησε μόνη της, διότι εκείνη την ώρα ο Ιωσήφ είχε πάει να φωνάξει βοήθεια για να βοηθήσουν τη Θεοτόκο στην γένα. Ο Χριστός μας φορούσε χιτώνα άραφο. Οι χιτώνες της εποχής εκείνης ήταν 2 κομμάτια που μετά τα έραβαν. Αυτό σήμαινε ότι για να γεννηθεί το παιδί χρειάστηκαν και άνδρας και γυναίκα. Αλλά όμως, επειδή στην γέννηση του Χριστού δεν μπήκε χέρι άνδρα, γι' αυτό και ο χιτώνας του Χριστού ήταν άραφος από πάνω έως κάτω, ήταν μονοκόμματος. Και κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε, το Ευαγγέλιο μέσα μας αναφέρει τα ιστορικά στοιχεία, αλλά εμείς πρέπει
να εμβαθύνουμε σε αυτά. Μας λέει για παράδειγμα ότι οι ποιμένες ήταν ξύπνοι ή σαν άγρυπνοι, αγραβλούντες όπως λέει το Ευαγγέλιο, και φύλαγαν τα πρόβατά τους. Και τότε τους φανερώθηκε ο άγγελος του Θεού και η δόξα του Θεού, το άκτιστο φως, αυτό το θεϊκό φως του Θεού, τους περιέλουσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ποιμένες ήσαν ξύπνοι και είδαν το άκτιστο φως. Και για να δούμε το Θεό, για να δούμε το άκτιστο φως, πρέπει να είμαστε ξύπνοι πνευματικά, να έχουμε εγρήγορση μην τυχόν και σκοτιστεί ο νους μας από το βαρύ σκοτάδι της αμαρτίας. Και ο άγγελος του Θεού στους ποιμένες έφερε το μήνυμα της σωτηρίας, ούτε στους βασιλείς, ούτε στο ιερατείο, ούτε πουθενά αλλού. Διότι όλος ο κόσμος και οι βασιλείς και οι απλοί κάτοικοι και το ιερατείο όλοι είπαν στο Χριστό «Δεν σε θέλουμε, δεν σου ανοίγουμε τα σπίτια μας, εκεί είναι η σπηλιά, εκεί να πας να γεννηθείς». Το ιερατείο είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Ηρώδη και ήταν μέσα όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στα παλάτια του και έτρωγαν και έπιναν και γλεντοκοπούσαν και ήσαν διεφθαρμένοι. Γι' αυτό λοιπόν εμφανίστηκε στους ειδωλολάτρες, τους τρεις μάγους, το άστρο που υπεδήλωνε ότι γεννήθηκε ο Χριστός και στους ταπεινούς ποιμένες που φανερώθηκε ο άγγελος. Κανένας γραμματέας, κανένας λεβίτης, κανείς φαρισαίος δεν δέχθηκε επίσκεψη αγγέλου και ούτε αναγγελία της γέννησης του Μεσσία. Βλέπουμε ότι η αντίθεση των αρχόντων προς τον Χριστό φάνηκε από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στη γη. Μόλις έμαθε ο Ηρώδης την γέννηση του Χριστού, έδωσε εντολή να γίνει σφαγή των νηπίων της Βιθλεέμ. Έδωσε εντολή να γίνει σφαγή των νηπίων της περιοχής της Βιθλεέμ για να σφαγεί έτσι και ο Χριστός. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι θρησκευτικοί δηλαδή άρχοντες, καταδίωξαν τον Χριστό μέχρι θανάτου. Οι Διοκλητιανοί και οι Νέρονες όλων των εποχών συνεχίζουν με λύσα τον διωγμό εναντίον των χριστιανών. Οι κρατούντες κατά κανόνα ζουν μέσα στη σαπίλα και στο σκοτάδι. Ξεσκεπάζονται από το φως του Χριστού. Θίγονται και γι' αυτό πολεμούν με μανία το Χριστό. Στο τέλος όμως νικώνται. Όλοι οι εχθροί του Χριστού προς κέντρα λακτίζουν, δηλαδή δίνουν μπουνιά στο μαχαίρι. Και έτσι ματαιοπονούν και καταστρέφονται. Ο Χριστός θα είναι πάντα η λιδή αλήθος, για να κρίνονται και να ξεχωρίζουν οι γνήσιοι άνθρωποι από τους κύβδηλους. Και φυσικά θα νικούν πάντα οι γνήσιοι. Όλοι μας θα κριθούμε από τον Χριστό. Και δεν θα κριθούμε μόνο από τα λόγια, αλλά θα κριθούμε και από τα έργα. Οι Φαρισαίοι είχαν λόγια παχιά, αλλά έργα κακά. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε κι εμείς. Μήπως φαινομενικά παριστάνουμε το χριστιανό, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε Φαρισαίοι και υποκριτές? Μήπως κι εμείς, παρασυρμένοι από αντίχριστους άρχοντες, διώκουμε το θείο βρέφος? Αυτό δεν θα νικηθεί ποτέ. Εμείς θα ιτηθούμε. Ας προσέξουμε λοιπόν, όχι άλλοι διώκτες του Χριστού. Στους σκοτισμένους από τα πάθη λαούς βασιλεύουν οι πιο σκοτεινοί τύρανοι και κακούργοι της εποχής τους. Όπως λέει και μία παροιμία ότι σύμφωνα με το λαό και οι άρχοντες. Τέτοιοι λοιπόν σκοτισμένοι ήταν οι λαοί και συνεπώς σκοτισμένοι ήσαν και οι άρχοντες τους την εποχή που ήρθε ο Χριστός στη γη. Ο Οκταβιανός, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, ο Κέσαρας δηλαδή, και ο Ηρώδης, ο βασιλιάς της Ιουδαίας, χαρακτηρίζονται από ιστορικούς της εποχής τους ως ανθρωπόμορφα θηρία. Ακόλαστοι και εγκληματίες υπήρξαν σε όλη τους τη ζωή. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Οκταβιανός έβγαλε με τα ίδια του τα χέρια τα μάτια του Γαλλίου του Πρέτορα, προτού τον αποκεφαλίσει ο Δήμιος. Και ο Ηρώδης έσφαξε τη γυναίκα του, τα παιδιά του και σχεδόν έσφαξε όλους τους συγγενείς του από φόβο μήπως και του πάρουν την εξουσία. Να λοιπόν γιατί ο Χριστός γεννήθηκε σε στάβλο. Η ανθρωπότητα ήταν ένας στάβλος.
και ο Σταύλος που γεννήθηκε ο Χριστός ήταν πολύ πιο καθαρός από την υπόλοιπη ανθρωπότητα που ήταν βυθισμένη μέσα στη βρωμιά, την ανηθικότητα και την παρανομία. Να ξέρετε όμως ότι και στην πιο σκοτεινή εποχή πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις που φωτίζουν και σώζουν τον κόσμο. Το βλέπουμε αυτό στα πρόσωπα των μάγων και των ποιμένων που ξεχωρίζουν από την σκοτεινή εποχή τους. Είναι σκόπιμο σήμερα να σταθούμε έστω και για λίγο μπροστά στους μάγους και τους ποιμένες. Δείχνουν και διδάσκουν στους αιώνες δύο μεγάλα πράγματα. Ότι η θεότητα κρύβεται κάτω από την απλότητα και ότι η κάθε συνάντηση με το Θεό απαιτεί κόπους και θυσίες. Κάθε μεγάλο κατακτιέται με μεγάλες θυσίες. Οι ποιμένες, άνθρωποι απλοί όπως ήταν, μόλις άκουσαν το αγγελικό μήνυμα, έτρεξαν αμέσως στην Φάτνη και προσκύνησαν τον Χριστό. Οι απλοί βρήκαν αμέσως τον απλό Θεό. Οι μάγοι, άνθρωποι σοφοί, καταρτισμένοι επιστημονικά και φιλοσοφικά, έκαναν μία δύσκολη πορεία για την εποχή τους, προκειμένου να συναντήσουν τον Χριστό. Και στο τέλος τον βρήκαν. Όποιος σκοπιάζει για τον Χριστό ανταμείβεται. Χωρίς σκόπους και θυσίες είναι αδύνατον να συναντήσουμε τον Χριστό. Αλλά και όταν τον συναντήσουμε, ας μην περιμένουμε να εκπλαγούμε από τα επιφανειακά του στοιχεία και την εξωτερική του εμφάνιση. Αντίθετα, όλα τα φαινόμενα είναι απλά και ταπεινά, πολλές φορές και αντίθετα από την λογική μας. Κι όμως, κάτω από αυτά κρύβεται ο Χριστός, η θεότητά Του, η παντοδυναμία Του και το μεγαλείο Του. Όποιοι πήγαν κοντά Του, όπως οι μάγοι και οι ποιμένες, με διάθεση και πνεύμα ταπεινοφροσύνης, βρήκαν τον Χριστό. Οι άλλοι, οι εγωιστές, οι υψηλόφρονες και οι περήφανοι, ακόμη τον ψάχνουν και δεν θα τον βρουν ποτέ. Διότι ο Θεός, υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινίζει δε δίδωση χάρη. Ο Θεός βδελίσεται τον υπερήφανο άνδρα, μας λέει η Γραφή. Βδελίσεται ο Θεός, συχαίνεται την υπερηφάνεια και αγαπά την ταπείνωση. Γι' αυτό και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας η ταπείνωση ονομάζεται υψοποιός ταπείνωση, διότι υψώνει τον άνθρωπο από την γη προς τον ουρανό. Θα είναι τιμή για όλους μας να μιμηθούμε τους μάγους και τους ποιμένες στην ειλικρινή και ταπεινή αναζήτησή τους για τον Χριστό. Ιδιαίτερα μάλιστα οι μορφωμένοι που εκπροσωπούν τους τρεις μάγους στις τέχνες και στα γράμματα. Και κάτι ακόμη, ας μην ξεχάσουμε να του πάμε και εμείς δώρα. Η γη προσέφερε το σπήλαιο, ο ουρανός τα άστρα, οι άγγελοι τους ύμνους, η Παναγιά μας την παρθενία της, οι ποιμένες το γάλα και την απλότητά τους, οι μάγοι το χρυσό, το λίβανο και τη Σμύρνα, τα πουλάκια προσέφεραν το κελάιδιμά τους, τα λουλουδάκια την ομορφιά τους και το άρωμά τους. Εμείς ας του δώσουμε την καρδιά μας, τι θέλει, του είναι η ωραιότερη φάτνη, είναι το ωραιότερο δώρο μας στον Δημιουργό μας, για να μας μεταμορφώσει και να μας θεώσει. Θα του το δώσουμε? Στον εσπερινό της εορτής των Χριστουγέννων υπάρχει ένα ιδιόμελο σε ήχο δεύτερο, το οποίο θα το διαβάσουμε και θα το ερμηνεύσουμε. «Τι σοι προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθησε πηγής ως άνθρωπος διημάς, έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σοι προσάγει, οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνην, ημείς δε μητέρα παρθένων, ο προαιώνων Θεός ελέησον ημάς». Το τροπάριο τούτο του εσπερινού των Χριστουγέννων παρουσιάζει τα δώρα που προσέφερε ο κόσμος στο Σωτήρα Χριστό κατά την γέννησή του, παρουσιάζει τα διάφορα κτίσματα του τεχθέντος Θείου Δημιουργού γύρω από τη φάτνη του να του προσφέρουν τα δώρα τους. Και έτσι ακριβώς έγινε τότε κατά την γέννηση του Σωτήρος. Άγγελοι και άνθρωποι, λογικά και άλογα κτίσματα.
εμείς τώρα τι να προσφέρουμε στο δικό μας λυτρωτή, να του προσφέρουμε ό,τι μας ζητεί, την καρδιά μας και τις αμαρτίες μας. Την καρδιά μας καθαρή από τις αμαρτίες, καρδίαν καθαράν, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην. Αυτό του είναι το πλέον ευχάριστο και τερπνό για το Χριστό δώρο μας. Νύχτα Χριστουγέννων, ένας Άγιος και σοφός ασκητής προσεύχεται ώρες γονατιστός μέσα στο Άγιο Σπήλαιο της Βηθλεέμ. Αυτός ο ασκητής δεν είναι άλλος από τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιερώνυμο. Εκείνη τη νύχτα ο Όσιος Ιερώνυμος είχε αφήσει το ασκητήριό του που ήταν κοντά στο Άγιο Σπήλαιο και είχε αποφασίσει να την περάσει ξάγρυπνος και προσευχόμενος μπροστά στην Αγία Φάτνη. Η καρδιά του ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη για τη μεγάλη δωρεά του Θεού, να έλθει ο ίδιος στη γη, να γίνει άνθρωπος για να μας γλιτώσει από την δουλεία της αμαρτίας και από την τυραννία του διαβόλου και τα νύχια του θανάτου. Απόλυτη σιωπή επικρατούσε μέσα στη νύχτα στον ιερό χώρο. Ξαφνικά ακούστηκε να προφέρει το όνομά του μια γλυκιά φωνή. «Ιερώνυμε», ξαφνιάστηκε ο Όσιος. Κοίταξε παραξενεμένος γύρω του, τίποτε, δεν υπήρχε κανείς. «Ιερώνυμε», ξαναακούστηκε η φωνή. «Ναι», ερχόταν από την Αγία Φάτνη και έκανε την καρδιά του να τρέμει συγκλονισμένη. «Ιερώνυμε, τι δώρο θα μου κάνεις απόψε στη γιορτή μου?» Ήταν πράγματι η γλυκιά φωνή του Ιησού. Ξέσπασε σε λυγμούς ο Άγιος. «Ω Κύριε, το ξέρεις ότι για σένα τα άφησα όλα, το παλάτι του Αυτοκράτορα, τα μεγαλεία της Ρώμης και της Ανέσης. Η καρδιά μου, η σκέψη μου, όλα σε σένα είναι στραμμένα. Τι άλλο μπορώ να σου προσφέρω, δεν έχω τίποτε. Κι όμως, Ιερώνυμε, έχεις κάτι ακόμα που μπορείς και πρέπει να μου το προσφέρεις. Αυτό θα με ευχαριστήσει πιο πολύ από όλα τ' άλλα και αυτό θέλω». Έπεσε σε συλλογή ο Όσιος. Πέρασαν λίγα λεπτά και μετά τόλμησε να ψελίσει. «Κύριε, δεν βρίσκω κάτι. Πες μου, τι θα μπορούσα ακόμη να σου προσφέρω και δεν μπορώ να το σκεφτώ?» Μεσολάβησε μικρό διάστημα σιγής και η φωνή του Χριστού ακούστηκε πάλι. «Ιερώνυμε, θέλω τις αμαρτίες σου. Δώσε μου τις αμαρτίες σου». «Τις αμαρτίες μου, τι να τις κάνεις, Κύριε, τις αμαρτίες μου?» «Θέλω τις αμαρτίες σου για να τις συγχωρήσω, αφού γι' αυτό ήρθα στον κόσμο», απάντησε ο Ιησούς και επικράτησε βαθιά σιωπή. Συγκλονισμένος ο Άγιος Ιερώνυμος άφησε τα δάκρυά του, δάκρυα ευγνωμοσύνης, να πλημμυρίσουν τον ιερό χώρο όλη τη νύχτα. Άφησε και σε εμάς την έμπρακτη παραγγελία να μην λησμονούμε κάθε Χριστούγεννα το ωραιότερο δώρο προς τον Σωτήρα μας, τη μετάνοιά μας για τις αμαρτίες μας. Αυτός είναι ο καλύτερος εορτασμός της μεγάλης δεσποτικής εορτής. Και προτού να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, ας δούμε τις ομοιότητες της γέννησης και της ταφής. Άγγελος ανήγγειλε το μήνυμα στους ποιμένες, Άγγελος ανήγγειλε την Ανάσταση στις μυροφόρες γυναίκες. Ιωσήφ, ο Μνίστορ, ο προστάτης της Θεοτόκου και του Θείου Βρέφους, Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ήταν ο κηδευτής του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός σπαργανώθηκε ανάμεσα σε δύο ζώα, ένα βόδι και ένα γαϊδούρι, και σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές. Ξύλινο ήταν το παχνί, ξύλινος και ο σταυρός. Ηρώδης ήθελε να τον σκοτώσει ως βρέφος, Ηρώδης και τον δίκασε. Ο Ηρώδης που δίκασε τον Χριστό ήταν γιος του Ηρώδη που έσφαξε τα νήπια. Σμύρνα πήγαν οι μάγοι ως δώρο, Σμύρνα τον άλυψαν και στην ταφή, με σμύρνα και αλόι. Με σπάργανα τον τύλιξε η Παναγία, με σάβανα τον τύλιξαν και στην ταφή. Όπως ακριβώς δηλαδή τον τύλιξαν στην ταφή με γάζες, με λουρίδες γύρω-γύρω το σώμα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο τον τύλιξε και η Θεοτόκος ως βρέφος, τον φάσκιωσε, τον σπαργάνωσε. Σε σπήλαιο γεννήθηκε,
σε σπήλαιο ενταφιάστηκε. Βγήκε από τον τάφο, όντας εσφραγισμένη η είσοδος. Έτσι ο Χριστός βγήκε από τον τάφο, χωρίς να πειραχτούν οι σφραγίδες του μνήματος. Η πόρτα ήταν κλειστή και βγήκε ο Χριστός μέσα από τον τάφο. Έτσι λοιπόν εξήλθε από την κοιλία της Παρθένου, χωρίς να πειραχτεί η παρθενία της. Βλέπετε λοιπόν πόσες ομοιότητες έχει η γέννηση του Χριστού με την ταφή. Γι' αυτό λοιπόν και η Ορθόδοξη εικονογραφία παρουσιάζει τη φάτνη του Χριστού σαν τάφο, σαν πέτρινο τάφο, σαν λάρνακα και το Χριστό σπαργανωμένο μέσα σε αυτήν, μέσα σε ένα σπήλαιο. Τα Χριστούγεννα σαφώς είναι η Μητρόπολη των εορτών, αλλά γιορτάζουμε Χριστούγεννα επειδή έγινε η Ανάσταση. Αν δεν υπήρχε Ανάσταση, δεν θα γιορτάζαμε και Χριστούγεννα. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, έτη πολλά και πανεφρόσινα εν Αγίω Πνεύματι, Χριστός ετέχθη, ο Χριστός μας πάντοτε να μας έχει υπό τη σκέπη Του, υπό την προστασία Του και το Άγιο Φως της Βηθλεέμ να μας οδηγεί πάντοτε στον δρόμο της σωτηρίας μας. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.